Άμεσα ανακοινώνονται τα προνόμια και τα κίνητρα για τους εμβολιασμένους, καθώς η κυβέρνηση επίγεται να επιταχυνθεί λόγω της συνδικής μετάλλαξης επιχείρηση Ελευθερία και να χτιστεί έως το φθινόπωρο το τείχος ανοσίας. Υπάρξει ανακοίνωση την ερχόμενη εβδομάδα για, ουσιαστικά για κάποια μέτρα τα οποία θα αφορούν τις ειδικούς χώρους ψυχαγωγίας. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς θα μπορεί κάποιος να λειτουργεί αυτούς τους χώρους ψυχαγωγίας. Τα προνόμια θα δοθούν κλιμακωτά και οι πλήρως εμβολιασμένοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους διασκέδασης όπως κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις αλλά και σε εσωτερικούς χώρους εστίασης με την επίδειξη barcode από το κινητό τους τηλέφωνο. Θα πρέπει να επανέλθουν οι δυνατότητες των εμβολιασμένων, οι οποίες είχαν περιοριστεί για να προστατευτούν οι επαφείς ομάδες και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης θα μπορούν να επιλέξουν αν θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους. Και σε αυτή την περίπτωση θα έχουν δικαίωμα για πληρότητα 100%. Ή αν ο χώρος τους θα είναι μεικτός και θα δέχονται πλήρως εμβολιασμένους αλλά και πελάτες με μάσκες και self-test. Σε αυτή την περίπτωση η πληρότητα θα είναι χαμηλότερη. Σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες και μέσα μεταφοράς δεν θα υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα σε εμβολιασμένους και μη. Την ίδια ώρα η ειδική μετάλλαξη δημιουργεί φόβο στους ειδικούς για εξάπλωση και στην χώρα μας. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι οι νοσηλείες καλπάζουν στην Πορτογαλία λόγω της μετάλλαξης Δέλτα και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία συνέβη το εξής. Ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά με 100-150 κρούσματα την ημέρα, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει περίπου μεταξύ 800 και 1200 κρούσματα. Το μήνυμά της για την αξία του εμβολιασμού έδωσε από την Κρήτη η Φόφη Γεννηματά. Μία είναι η λύση για την αντιμετώπιση του ιού και των μεταλλάξεών του. Ο μαζικός εμβολιασμός. Και δυστυχώς είμαστε ακόμα πίσω. Η ινδική μετάλλαξη είναι πιο μεταδοτική και πλήττει τους νέους και ανεμβολίαστους. Μάλιστα και στη χώρα μας είχαμε κρούσματα 15, 18 και 19 ετών. Όπως αποκάλυψε το Open, τα επιδημιολογικά δεδομένα βάζουν στο τραπέζι τη συζήτηση στον εμβολιασμό των εμφήβων 15 έως 18 ετών και στη χώρα μας μέσα στο καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στα σχολεία τον Σεπτέμβριο που έρχεται. Mm-hmm. Άρα αυτό πιστεύω ότι θα καταστεί δυνατόν μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με νέα οδηγία συστήνει τη χρήση μάσκας και από τους εμβολιασμένους λόγω του στελέχους Δέλτα.